κάνεις γλυπτό. Ναι. Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Αχιλλέας Μαντέος έκανε ένα γλυπτό. Το βλέπεις εδώ στο Παγκράτη, έχει γίνει viral. Αυτό είναι. Μία πρωτομή. Καλημέρα. Αχιλλέα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μεγάλη είναι, ρε. Συμπράβο. Ναι, τώρα είναι που σε βλέπω εσένα δίπλα. Εσένα που σε βλέπω δίπλα, γιατί πριν φαίνονταν μικρότερα, τώρα που σε βλέπω δίπλα, είναι θηρίο. Ποιος είναι αυτός που εισφτιάξε? Αυτός δεν είναι κάποιος. Βασίστηκα πάνω κάτω στα αρχαιοελληνικά αγάλματα που διδάσκουμε τώρα στην Καλών Τεχνών. Αλλά εν τέλει σκεφτήκαμε, επειδή εκεί καταλήγει ο δρόμος της Αρχιμίδους στο Παγκράτη. Ωραία. Όπως το πούμε Αρχιμίδη. Είσαι στην πλατεία Πλαστήρα. Στην πλατεία Πλαστήρα. Ναι, είναι δηλαδή, πολύ τούμπανος. Ισχύει αυτό. Έτσι, πλατεία Πλαστήρα. Δεν ξεκινάει Αρχιμίδους. Εκεί. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Είναι πολύ τούμπανος για Αρχιμίδης. Για Λεωνίδας μπορεί να είναι πιο πολύ. Αλλά ναι, για Αρχιμίδη τον κόβα και εγώ ότι από το λαιμό και κάτω μου κάνει για Λεωνίδα ή για Ηρακλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να σου πω, με χιόνι το φτιάξε, όχι με πάγο. Με χιόνι, με χιόνι. Με τα χέρια μας, με το χιόνι. Ναι. Πόσα άτομα? Το φτιάξα, μάλλον δύο φίλους μου το φτιάξαμε. Άλλοι δύο. Mm. Ναι, δύο φίλοι είμαστε. Τρεις φίλοι ήμασταν μαζί. Ωραίο και... είναι, μπράβο όμως. Με τα χέρια μας. Είναι διαφορετικό πράγμα, ρε παιδί μου, από το ξέρω εγώ να φτιάξει ένα χιόνι άνθρωπο τώρα κτλ. Και συγγνώμη, ναι, εντάξει, και με γυμνά χέρια γίνεται αυτό. Δεν φοράς κάποια ειδικά γάντια, γίνεται με γυμνά χέρια. Γάντια, μωρέ. Φοράγαμε γάντια. Αλλά τα γάντια αυτά, όπως και να το κάνεις, περνάει. Παγώ, πες μου κάτι. Εδώ τώρα το πρόσωπο, τις λεπτομέρειες. Το μουσί. Το μουσί, το πρόσωπο, το στόμα και τα λοιπά, τα καμαλιά. Τα φτιάξες με το χέρι ή είχες κάποιο εργαλείο, ας πούμε, κάποια σπάτουλα, κάποια ακίδα ή κάτι τέτοιο? Με το χέρι, με το χέρι. Με το χέρι. Με το χέρι, τίποτα. Δεν χρησιμοποίησαμε κανένα υλικό. Με το χέρι μου μόνο. Κάριζα να το πλάθω σιγά-σιγά. Έτσι, ονομάζεται αυτό προσθετική γλυπτική, έτσι να προσθέτει. Πάντως το Παγκράτη μπορεί να μην έχει πρωτομές, αλλά όλοι φωτογραφήθηκαν με τη δική σου πρωτομή. Ναι. Πέρασε κόσμος εκεί. Έτσι. Μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος το αποδέχτηκε. Αυτό έλειπε, φυσικά. Είχαμε αφοσιωθεί, ναι, αφοσιωθήκαμε εκεί στο γλυπτό, αρχίσαμε να το φτιάχνουμε και κάποια στιγμή ακούμε και χειροκροτήματα. βέβαια. Και γυρίσει και είχε κάνει τρία και σε κοιτάζανε. Βέβαια. Ναι, παραπάνω. Δηλαδή μου κάνε μεγάλη εντύπωση. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, το έχει συμπιέσει όμω και είναι σχεδόν συμπαγέ, έτσι, δεν είναι. Το συμπίεσα, ναι, και ήταν τελείως συμπαγές. Έγινε πάρα πολύ συμπαγές. Έγινε σαν μάρμαρο. Σαν πέτρα. Δηλαδή. Ναι. Άλλη σαν τεχνική πάντως. Εσύ στην Καλών Τεχνών, από ό,τι βλέπω και πίσω τους πίνακες κτλ. Ναι. Είσαι στην Καλών Τεχνών. Ναι, είμαι στην Καλών Τεχνών. Πάντως, αν αποφασίσεις να κάνεις κάποια στιγμή και την πρωτομή του κύρου Καμπουράκη, ζητεί το ίδιο σώμα. Όχι. Δηλαδή το από για κάτω τόσο, από το κεφάλι, ακριβώς έτσι. Τέτοιο είναι το σώμα. Ακριβώς έτσι. Ναι, λέω να αποτυπωθεί και στο γλυπτό. Λίγο η κοιλιά φεύγει προς τα έξω κτλ. Οι πλάτες μου είναι ίδιες. Ισχύει. Και εντάξει, όλο είναι ψηλό ίδιο. Λοιπόν, μην αδικείς τον εαυτό σου. Να σου πω κάτι. Η τεχνική πάντως να δουλεύεις το χιόνι από το να δουλεύεις, ξέρω εγώ, το μάρμαρο, είναι άλλη, έτσι, δεν είναι τώρα. Είναι άλλη. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι, προφανώς. Ναι. Χιόνι είναι κάτω από το δρόμο. Κατάλαβα. Το παίρναμε, το τοποθετούσαμε. Και καταλαβαίνουμε και τις θερμοκρασίες. Τα γλυπτά σ' αρέσουν εσένα τώρα, Αχιλλέα μου, ή η ζωγραφική? Τι προτιμάς? Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα αυτό. Όχι, δεν το ίδιο πράγμα εκλητική με τη ζωγραφική. Μετά από ένα σημείο νομίζω ότι αυτά αρχίζουν να δένουν πάρα πολύ. Και... Μάλιστα, μπράβο. Νομίζω ότι το ένα δανείζεται από το άλλο πάρα πολλά πράγματα. Θα προκόψεις πάντως, το λέω εγώ. Από αυτό που βλέπω θα προκόψεις και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αχιλλέα μου, να σε καλά. Αχιλλέας Μαντέος, λοιπόν, έχει κρατήσει την παράκλησή μας. Αν τυχόν γίνει για σένα κάποιο τέτοιο, να γίνει με τα κατάλληλα όλα.